Το... Πάμε να δούμε τώρα την άλλη είδηση, η οποία θέλω να είναι λάθος στη μετάφραση, θέλω να είναι λάθος στα τηλεγραφήματα, δεν θέλω να είναι έτσι όπως θα το πούμε. Σαν κακούγουστο αστείο Όχι. ακούστηκε στην αρχή κάτι χειρότερο, και ναι. κάτι χειρότερο. Σαν προβοκάτσια ακούστηκε στην ναι. αρχή και ευχόμαστε ε, να είναι προβοκάτσια. Όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ανταποκριτές όμως ελληνικών μέσων στην Τουρκία ε, μεταδίδουν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βάρθολο Μέος, την ώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές και χύνεται ανθρώπινο αίμα ε, στα, και από την μία πλευρά των συνόρων και από την άλλη της Τουρκίας, έστειλε επιστολή να εικόνα, ναι. στον Ταγί Περντογάν, με την οποία του εύχεται να στεφθεί με επιτυχία η στρατιωτική επιχείρηση κλάδος Ελέας. Πα, εκφράζει την ευχή, είναι λίγο ξύμορο αυτό, σύντομα να επέρθει, επέρθει η γαλήνη Μπορούμε στη Συρία. Μπορούμε να δούμε το τίτλο του νιώζεται όπως το αποτυπώνεται ναι. η είδηση ναι, και να μας το μεγαλώσει στη... μεγαλώσεις λίγο. Ναι. Η γαλήνη στη Συρία και ξανά η ειρήνη. Είναι παράδοση, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Εκκλησίας μας, να προσευχόμαστε πάντα για το κράτος μας, για την υγεία των ηγετών μας, για την ευτυχία του λαού μας. Δεν έχω ξεχάσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μετανάστευσαν λόγω διαμαχών στην ευρύτερη περιοχή δικά στη Συρία. Η Εκκλησία προσευχόταν στο Θεό για να επιστρέψει η ειρήνη στη Συρία με την επιχείρηση κλάδο Ελέα. Αυτό το πράγμα δεν στέκει. Λοιπόν, Ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε. Γιατί επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. να μην είναι αλήθεια. Αλλά μεταδίδεται από όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Ε, το με απέραντο σεβασμό πρώτα απ' όλα στο οικουμενικό μα Πατριαρχείο. Α των Αγίων. Τον. Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίο είναι μια μορφή για την Ορθοδοξία. Ευχόμαστε όλο αυτό να μην είναι έτσι, να είναι ένα λάθο στη μετάφραση, να είναι λάθο των Τούρκων οι οποίοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Γιατί όντω είναι, είναι ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Προχωρούμε, κυρίε και κύριοι. Αλλά...